Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή πάλι μαζί. Σήμερα θα διερευνήσουμε ένα άλλο θέμα. Θα μας απασχολήσει σε δύο και τρεις, ίσως και τέσσερις να πάμε εκπομπές, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί, ανάλογα με τις αιτήσεις σας, τις παρεμβάσεις σας, τα δικά σας θέματα που θα θέσετε. Και το θέμα μας αυτό θα είναι η προσφορά του χριστιανισμού στον πολιτισμό. Πριν ξεκινήσω όμως, θα υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είναι στο email μας radio@eoelas.org, στα τηλέφωνα μας 2313-022-040 και στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Όπως ακούσατε προηγουμένως στο τρέιλερ για τη Μακεδονία, ο σταθμός υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή που έγιναν όλη αυτή η κινητοποίηση του λαού ενάντια στην επιβουλή της Μακεδονίας μας, ενάντια στο ξεπούλημα του ονόματος, ενάντια στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Ο σταθμός αυτός στάθηκε δίπλα στους Μακεδόνες, δίπλα στην πατρίδα μας, δίπλα στο έθνος μας, και έτσι και τώρα άλλη μια φορά θα σταθεί σε όλη αυτή την εκπομπή, θα την παρουσιάσει. Θα έχουμε άμεσες ανταποκρίσεις εκείνη τη μέρα, θα έχουμε ζωντανές εκπομπές και συνέχεια θα καλύψουμε όλο αυτό το μεγάλο γεγονός. Πρέπει όσοι μπορείτε, όσοι μπορείτε, είναι σημαντικό αυτό που λέω, το όσοι μπορείτε. Μην πείτε άκουσα ότι θα κατέβουν πολλά λεωφορεία, άκουσα ότι θα έχει κόσμο, εντάξει αφού θα έχει κόσμο δεν θα πάω εγώ. Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης τους ανέτρεψε τα σχέδια. Πραγματικά τους ανέτρεψε τα σχέδια. Ήταν έτοιμοι να δώσουν το όνομα Μακεδονία. Κάνανε πίσω. Δηλιάσανε και αν θα δούνε ένα ακόμα τέτοιο μεγαλειώδη συλλαλητήριο στην Αθήνα, να είστε σίγουροι ότι τον όρο Μακεδονία δεν θα το δώσουν ποτέ στα Σκόπια. Αφού φανταστείτε, πλέον κινητοποιήθηκαν και διάφορα άλλα κανάλια, υπόγεια κανάλια, δεν ξέρω τι, να καλύψουν το γεγονός. Θυμάστε στη Θεσσαλονίκη, εμείς πρώτοι ξεκινήσαμε την όλη διαδικασία να το καλύψουμε και μετά δειλά εμφανίστηκαν και κάποιοι άλλοι και κάλυψαν αυτό το μεγάλο γεγονός. Ήθελαν να το αφήσουν χωρίς κάλυψη, χωρίς να ξέρει ο κόσμος της Ελλάδος τι έχει συμβεί και τι μεγαλειώδες έχει συμβεί στο όλο αυτό το συλλαλητήριο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, να δώσουμε όλοι το παρόν. Τα εισιτήρια από ό,τι άμαθα είναι γύρω στα 25 ευρώ, δεν είναι πολύ ακριβά, δεν είναι και πολύ φθηνά. Θα μου πείτε, σε κανέναν δεν περισσεύουν, σε κανέναν δεν περισσεύουν. Εάν δεν τα δώσουμε τώρα όμως, δεν θα τα έχουμε αύριο. Δεν θα τα έχουμε ποτέ. Και ειλικρινά το λέω αυτό, δεν είναι ένα θέμα ονομασίας, είναι θέμα ζωτικό, είναι θέμα συμφερόντων της χώρας μας, είναι θέμα λυτρωτικά που κινούν τα Σκόπια και μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε πολύ τραγικές εξελίξεις μέχρι και εμφυλίους πολέμους και κωσυφοπεδοποίηση, ό,τι έγινε στο κωσυφοπέδιο με την υπόθεση της Σερβίας. Αυτά είχα να πω και εγώ από τη δική μου πλευρά. Βλέπετε ο σταθμός προσπαθεί, ενισχύει, ενδυναμώνει όλη αυτή την προσπάθεια να κατέβει ένα συλλαλητήριο και να γίνει ένα μεγαλειώδες πράγμα που αύριο μεθαύριο όσοι παρευρεθείτε εκεί πέρα να πείτε στα εγγόνια σας, ήμουνα και εγώ εκεί, στα παιδιά σας, κινητοποιηθήκαμε τότε και το αποτρέψαμε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και τώρα περνάω στο θέμα, στο κύριο θέμα της εκπομπής, το οποίο είναι το εξής. Δεν θα χρειαζόταν πιθανό και να κάνουμε ένα τέτοιο θέμα, γιατί είναι αυτά τα αυταπόδεικτα.
πολλές φορές κουράζεσαι να αποδεικνύεις αυτά που είναι αποδεδειγμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά βλέπετε, οι σκοτεινές δυνάμεις, οι υπόγειες δυνάμεις λειτουργούν με πολλούς τρόπους και θέλουν να προσβάλλουν την πατρίδα μας. Το ένα είναι η ονομασία. Είχε πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής δηλώσει ότι τους Έλληνες πρέπει να τους πλήξουμε στον πολιτισμό, στη γλώσσα και στην πίστη τους, στη θρησκεία τους. Είναι τα τρία που πρέπει να μας πολεμήσουν, που πρέπει να αποξυλώσουν για να διαλύσουν τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν σε όλη αυτή την πορεία αρχίζουν να προσβάλλουν ένα-ένα. Βλέπετε, ξεκίνησαν με το γλωσσικό, αποδόμησαν τη γλώσσα, εισήλθαν στο μονοτονικό, εισήλθαν σε άλλους δρόμους, βγάλαν τα θρησκευτικά από τα σχολεία και πολλά και πολλά. Την παιδεία δηλαδή τη διέλυσαν, την εκκλησία τη διέλυσαν και περίεργο έτσι. Στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης θα μου πείτε τώρα μπαίνω σε θέματα, βγαίνω σε θέματα, είναι όλα ένα θέμα, είναι η πατρίδα μας και η πίστη μας, αυτά είναι τα δύο θέματα που πρέπει να μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Τι τραγικό, δήλωσε ο Βαλιανάτος ως εκπρόσωπος των ομοφιλοφίλων ότι δεν θα κατέβει στο συλλαλητήριο γιατί το θεώρησε φασιστικό. Ο Ιερώνυμος επίσης δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν συμμετέχει σε συλλαλητήρια. Έτσι σκεφτόταν ο Παπαφλέσσας τότε. Ότι η Εκκλησία πρέπει να παρακολουθεί από μακριά τα γεγονότα και ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους οι Έλληνες. Επίσης δήλωσε η πολιτική ηγεσία ότι δεν θα έρθει. Από ό,τι έμαθα και οι ανώνυμους είπαν θα το σαμποτάρουν αυτό. Και οι αναρχικοί που θέλουν επίσης να διαλύσουν τότε το συλλαλητήριο. Βλέπετε τίποτα κοινό ανάμεσά τους? Θα μου πείτε, μα είναι από τη μία η εξουσία η κρατική, από την άλλη η εξουσία η του κλήρου, η κληρική, μετά η ομοφιλόφιλη, μετά η εκκλησία, οι ανώνυμους και οι αναρχικοί. Μα τι συνεταιρισμός είναι αυτός? Μήπως όλοι έχουν ένα κοινό σκοπό να διαλύσουν την πατρίδα? Λέω εγώ έτσι, κάνω σκέψεις χαζές. Δεν επιτρέπεται καμιά φορά να το κάνουμε. Λοιπόν, και όλοι αυτοί δεν θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Και τώρα, πιάνοντας ένα-ένα τα θέματα, αφού χτύπησαν, είπαμε, τη γλώσσα, χτύπησαν τη θρησκεία, τώρα θέλω να χτυπήσω και τον πολιτισμό. Στον πολιτισμό, λοιπόν, δημιουργούν τους καινοφανείς νεοειδωλολάτρες. Από το πουθενά άρχισαν να εμφανίζονται νεοειδωλολάτρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πατρόθρησκεία των Ελλήνων είναι η ειδωλολατρία. Και άρα λοιπόν πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτήν την πατρόθρησκεία. Μα τους προγόνους μας, τους σοφούς προγόνους μας, επειδή δεν γνώριζαν τον χριστιανισμό, ήταν στην ειδωλολατρία. Όταν γνώρισαν τον χριστιανισμό, προσήλθαν στο χριστιανισμό και εγκατέλειψαν τα είδωλα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Επειδή ήταν σοφοί. Εμείς τώρα ως άσοφοι και ασύνετοι και ασυνείς θέλουμε να εγκαταλείψουμε τον Χριστό, την ορθή πίστη, την εξ Αποκαλύψεως και να οδηγηθούμε στα είδωλα και πάλι πίσω. Τι να πω, πρέπει να στερήσει λίγο στοιχειώδης λογικής για να γυρίσεις πίσω και να λατρεύεις τις πέτρες, τα ξύλα, τα άψυχα πράγματα, τον ήλιο, τα αστέρια, τις θάλασσες, τους ποταμούς, όπως κάναν την παλιά εποχή, τους κεραυνούς που έριχνε ο Δίας. Σήμερα πολύ παιδικό ακούγεται όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά βλέπετε κερδίζει χώρο, κερδίζει χρόνο, κερδίζει έδαφος και ανακάτεψαν, βλέπετε, και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αρχίζουν και βάζουν και προσευχές στο Θεό Απόλλωνα για να τους δώσει το φως, τον ήλιο και όλα αυτά τα καλά. Και γενικά προωθείτε και πολύ οικονομικά μάλιστα προωθείτε.
Αυτοί λοιπόν οι ειδωλάτρες έφεραν στο προσκήνιο και μια θεωρία ότι ο χριστιανισμός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημία στον πολιτισμό. Θεωρούν τον χριστιανισμό σκοταδισμό, αναχρονισμό, και γι' αυτό σήμερα μα βγει όλοι αυτοί οι νεοκουλτουριάρεδες, νεοεποχήτες, συκοφαντούν τον χριστιανισμό, συκοφαντούν την πίστη μας, δήθεν ως αναχρονιστικό γεγονός, ως εκτός εποχής, παλιωμοδίτικο, ξεπερασμένο. Για να τα δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα και τι είναι τελικά σύγχρονο, τι είναι σύγχρονο, τι είναι προοδευτικό και τι είναι παλιωμοδίτικο. Θα ξεκινήσω καταρχήν από τον Χριστό. Ο Χριστός ο οποίος κάνει τη μεγάλη ανατροπή στο παγκόσμιο προσκύνημα, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Να πω, όλοι τα ξέρετε, θα τα θυμίσω όμως για αυτούς που μας συκοφαντούν. Βγάζει τη γυναίκα από την αφάνεια, τη φέρνει ίση. Απόδειξη, γεννιέται από την γυναίκα ο Χριστός. Την εμφάνισή του όταν ανασταίνεται, την κάνει σε γυναίκα. Κάνει μαθήτριες γυναίκες, τις κάνει αποστόλους. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Να έχει τη δυνατότητα, να έχει την περιουσία, να μην είναι υποχείριο του ανδρός, να την άγει και να τη φέρει όπως θέλει. Να έχει δικαιώματα στην ύπαρξή της. Φέρνει δικαιοσύνη ανθρώπινη. Καταργεί τη δουλεία. Ακόμα και η φιλοσοφία και οι πρόγονοι μας, οι μεγάλοι φιλόσοφοι αυτοί, οι οποίοι δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και να παραθεωρούμε την προσφορά τους, ο Αριστοτέλης έλεγε γεννήθηκε σκλάβος, είναι γιατί η μοίρα σου σου έταξε να είσαι σκλάβος, και θεωρούσε κατώτερα όντα τους σκλάβους από τους ελεύθερους πολίτες. Άρα βλέπετε ότι τα πράγματα ακόμα και στους πατέρες μας, στους φιλοσόφους, δεν ήτανε όλα καλά και όλα αμφιρά. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και ουσιαστικά αυτή είναι η επανάστασή του. Ανατρέπει τα πάντα. Φέρνει τους ανθρώπους στο προσκήνιο. Δημιουργεί έναν ανθρωπισμό, όχι όμως έναν ανθρωπισμό για τον άνθρωπο, αλλά έναν ανθρωπισμό με στόχο τον Θεό, να τον θεοποιήσει. Γι' αυτό τον κάνει πολύ σημαντικό τον άνθρωπο. Γιατί τον κάνει έργο Θεού. Γιατί παρουσιάζει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένα σκουπίδι, δεν είναι ένα ρες που λέγανε οι Λατίνοι, δηλαδή ένα πράγμα, ένα χωρίς αξία, αλλά ένα πρόσωπο μοναδικό, ανεπανάληπτο, που μετέχει της θεώσεως. Έτσι λοιπόν δίνει αυτή την αξία και σε άνδρες και σε γυναίκες. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι έφερε στο προσκήνιο τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες έδωσε αξία. Φέρνει την ισοτιμία μεταξύ πλουσίων και πτωχών. Έτσι, βλέπετε, θα πει ο Απόστολος Παύλος, δεν υπάρχει Έλληνας, Έλληνας εδώ είναι ειδωλολάτρες, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας, δεν υπάρχει γυναίκα, πάντες εμείς είσαστε, όλοι είμαστε ένα. Εν Χριστώ Ιησού, αυτό είναι που σας είχα πει, στη θέωση. Στη θέωση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και θα προχωρήσουμε λοιπόν, αφού είδαμε την σκέψη του Αποστόλου Παύλου, που τη συνεχίζει δηλαδή τη διδασκαλία του Χριστού, θα πάμε τώρα στους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή σε αυτή την προοπτική που διανοίγει ο Χριστός, βαδίζουν και αυτοί. Σπουδάζουν σε σχολές εθνικών. Εθνικών δηλαδή σε ειδωλατρικές σχολές. Χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική σκέψη για να προσεγγίσουν, προσέξτε όμως, όχι μόνο για λόγια, για ρητορία, για κουβέντες, για να είχαμε να λέγαμε. Χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική σκέψη για να προσεγγίσουν το Θείο. Δηλαδή να προσεγγίσουν το Θεό.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μαζί με τον φίλο του Μέγα Βασίλειο σπουδάζουν στην Αθήνα. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος έχει δάσκαλό του στη ρητορική το Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος ο δάσκαλός του ήταν ιδωλολάτρης. Και σπουδάζουν τα ελληνικά γράμματα. Θα κάνω ένα άλμα λίγο χρονικό. Είμαστε 4ο αιώνα όλοι αυτοί οι πατέρες που αναφέρω. 1000 χρόνια μας σας πάω μετά, όταν παρουσιάζει την διδακτορική του διατριβή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επάνω στον Αριστοτέλη, είπε ο δάσκαλός του του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας ότι αν ήταν ο Αριστοτέλης εδώ θα σε χειροκροτούσε και θα επιδοκίμαζε όλη αυτή τη διδακτορική σου διατριβή. Η διδακτορική διατριβή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ένας Άγιος, έτσι, είναι εξαιρετική πάνω στον Αριστοτέλη. Οι πατέρες ξέραν τους αρχαίους πάρα πολύ καλά. Επίσης, συνεχίζουμε, είμαστε στον 4ο αιώνα με τους πατέρες. Θα συγκεράσουν την ελληνική γλώσσα με την ορθόδοξη πίστη και θα βγει αυτό που λέμε Έλληνο-Χριστιανισμός. Θα βγει ένα διαμάντι της διανόησης, της παγκόσμιας διανόησης. Θα βγει αυτή η υψηλή σκέψη, η υψηλή σκέψη που δεν έχει ξεπεραστεί στο χρόνο ποτέ. Μπορεί διάφοροι επιστήμονες να ανακάλυψαν, ξέρω εγώ, όπως ο Παστέρ, μικρόβια, τέτοια, ξέρω εγώ. Αλλά ουσιαστικά αυτό που είναι σημαντικό για τον άνθρωπο έχει έρθει σε αυτήν τη σύζευξη, ο χριστιανισμός να εκφραστεί μέσα από τον ελληνισμό και να όλοι ό,τι ψηλότερο πνευματικά, νοητικά, θείον να το εκφράσει με αυτή τη γλώσσα, με αυτόν τον τρόπο. Ο Βασίλειος ο Τατάκης, ο ιστορικός μας, λέει στο έργο του La Philosophique Byzantine, σας τα λέω γαλλικά, συγγνώμη για την έκφραση, η Βυζαντινή φιλοσοφία είναι η χριστιανική μορφή του ίδιου ελληνικού λόγου, του μεγάλου φύλου της θεωρίας. Αν ο λόγος άλλαξε το ένδυμα, γράφει, και εξεδίθη το χριστιανικό πνεύμα, ως προς τα άλλα μένει ο ίδιος ο ελληνικός λόγος. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει με αυτό ο Τατάκης, ότι ο λόγος τελικά, ο άναρχος λόγος, ο λόγος ο σάρξ που έγινε σάρκα, εκφράστηκε μέσα από την αποκάλυψη του Θεού διά της ελληνικής γλώσσας. Θα ήθελα να είχαμε χρόνο άπειρο να σας πω πάρα πολλά πράγματα, πώς εκφράστηκαν κατά καιρούς διάφοροι μεγάλα μυαλά της εποχής μας και που αντιλήφθηκαν, που είδανε αυτή τη σύζευξη της ελληνικής γλώσσης με την πίστη μας. Αλλά επειδή το θέμα μας είναι κυρίως η προσφορά στον πολιτισμό, θα αρχίσω τώρα ένα-ένα να ξεδιπλώνω τα γεγονότα που προσέφερε στον καθαυτό πολιτισμό τώρα ο χριστιανισμός. Το πρώτο και κύριο, διαφύλαξε τη γλώσσα όπως είπαμε. Το δεύτερο, διασώθηκαν όλα τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων. Μα όλα τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διασωθούν. Θα πει ο καθηγητής της Σορβόνης, ο Γάλλος καθηγητής της Σορβόνης, ο Ζακ Μομπέα, τα έργα της αρχαίας Ελλάδος, σας λέω κατά λέξη τη δήλωση του καθηγητού, τα έργα της αρχαίας, δεν τα λέει ένας Έλληνας, δεν τα λέει ένας χριστιανός, τα λέει ένας καθηγητής ο οποίος είναι μακριά από τη θρησκεία. Τα έργα της αρχαίας Ελλάδας, η παράδοση των αρχαίων Ελλήνων, διασώθηκαν και έφτασαν ως την νεότερη Ευρώπη, την Ευρώπη της Αναγέννησης, βασικά μέσω της Ρωμανίας. Αυτό οφείλεται κατά πολύ στη γλωσσική συνέχεια, ότι συνεχίσαμε, δηλαδή διασώσαμε τη γλώσσα, αλλά και στην αδιάλειπτη δράση
των αντιγραφέων βιβλιοθηκαρίων, φιλολόγων και συγγραφέων της Ρωμανίας. Χωρίς αυτούς θα μας είχαν απομείνει παρά ίχνη ελάχιστα μιας απέραντης κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, ο καθηγητής Σορβόνης, ο Ζακ Πομπέα, λέει ότι διασώθηκε όλος αυτός ο πολιτισμός των γραπτών κειμένων. Έχουμε αρχαίο θέατρο. Ξέρετε ότι έκατσαν μοναχοί, ναι. Δεν υπήρχαν άλλοι αντιγραφείς. Οι μοναχοί στα μοναστήρια είχαν επιφορτιστεί με αυτό το έργο να διασώσουν τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ξέρετε ότι πολλοί μοναχοί κάναν υπακοή στους γεροντάδες τους και αντέγραφαν τον ελευθερόστομο Αριστοφάνη, που χρησιμοποιεί ενίοτε και χυδαίες εκφράσεις. Κι όμως τους έλεγαν οι γεροντάδες, πρέπει να τα σώσουμε αυτά. Αυτά είναι κληρονομιά, αυτά είναι πολιτισμός. Και έτσι καθότανε εκείνα τα χρόνια και ο ένας με τον άλλο μοναχό διέσωζαν και έχουμε αντίγραφα όλου αυτού του πολιτισμού. Βλέπετε, αυτό λίγοι το ξέρουν, ότι διεσώθηκαν όλα αυτά τα αρχαία κείμενα. Θα ξέραμε τον Πλάτωνα, θα ξέραμε τον Αριστοτέλη, θα ξέραμε τον Σοκράτη, θα ξέραμε Πυθαγόρα, θα ξέραμε τίποτα, θα ξέραμε. Πώς διασώθηκαν αυτά από το 400, 500, 600 χρόνια Όμηρος, 800 χρόνια π.Χ. Πώς θα διασωζόταν αυτά αν δεν υπήρχε μία βάση να τα πολλαπλασιάσει όλα αυτά εδώ, να τα φέρει και να τα κάνει γνωστά σε μας. Θα χρησιμοποιήσω μία άλλη ξένη δήλωση, σας πάω σε ξένους επιστήμονες, γιατί άμα σας πάω σε Έλληνες όπως σας πάω σε Τάκης ή ο Παπαρηγόπουλος ή σε άλλους σύγχρονους ιστορικούς, μπορεί να πούν κάποιοι αυτοί ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και το βλέπουν μονομέρος, ενώ για τους ξένους δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Στην ιστορία της βιβλιοθήκης, History of Libraries in the Western World, είναι ένα έργο του 1946 που πανεκδόθηκε το 1995, λέει σε αυτή την ιστορία των γραμμάτων ουσιαστικά της βιβλιοθήκης. Το 75% των γνωστών σήμερα αρχαίων Ελλήνων κλασικών συγγραφέων έγιναν γνωστοί μέσω των Βυζαντινών χειρογράφων. Άρα βλέπετε λοιπόν, όσοι συκοφαντούνε ακόμα και αυτά τις ιστορίες της μυθολογίας, από πού μας είναι γνωστά? Από τους μοναχούς που καθόταν στα μοναστήρια τους με τις δύσκολες συνθήκες και με το χέρι γράφανε χιλιάδες μα χιλιάδες σελίδες. Αν μη τι άλλο λοιπόν, τους οφείλουμε ένα ευχαριστώ και όχι συκοφαντία. Δεν θες να το αναγνωρίσεις, και απευθύνομαι προς τους νεοειδωλολάτρες, δεν θες να το αναγνωρίσεις και τον αναγνωρίσεις σε κάποιον που σου διέσωσε μια κληρονομιά, είναι τουλάχιστον γενναίο, είναι ανδρείο, είναι αντρικό, να πεις ναι. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τους πατέρες, με την πίστη των πατέρων, αλλά τους χρωστώ μια ευγνωμοσύνη. Διέσωσαν όλα τα αρχαία ελληνικά γράμματα και τα διέσωσαν όλα. Δεν είπανε «Α, Αριστοφάνης βρωμόλογα λέει αθυροστομίες, ας τον πετάξουμε απ' έξω τον Αριστοφάνη». Όχι, το θεώρησαν και αυτό δική τους κληρονομιά και το διέσωσαν. Και ναι, στα μοναστήρια υπήρχε θεατρικά έργα. Ερχόμαστε τώρα. Άρα βλέπετε, δεν θα επεκταθώ σε κάθε θέμα πάρα πολύ, απλώς σας δίνω και κάποιες μαρτυρίες ιστορικών για να δείτε ότι αν σήμερα ξέρουμε τα πάντα για τους αρχαίους, τα ξέρουμε μέσω των μοναχών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπήρχε περίπτωση να σωθούν χειρόγραφα του 4ου, του 3ου αιώνα π.Χ. και να έρθουν έως σήμερα για να τα έχουμε εμείς.
Αυτά κάθε τόσο έπρεπε να αντιγράφονται. Γιατί δεν τα αντέγραψα μια φορά η μοναχία. Παραδείγματος χάρη λέω το 100, το 200, το 300 μετά Χριστόν και αυτά διασώθηκαν ως σήμερα. Τα ξαναγράφαν την επόμενη εκατονταετία. Δηλαδή αυτά έχουμε χειρόγραφα επί χειρογράφων. Γιατί ένα χαρτί σε συνθήκες... σήμερα ξέρουμε πως συντηρείται ένα χαρτί και παρόλα αυτά παληθύρονται σε συνθήκες που δεν είχαν θέρμαση, που είχαν υγρασίες, που είχαν τέτοιο στα κοιλιά, στα μοναστήρια και αυτά εδώ. Καταστρέφονταν τα χαρτιά. Άρα λοιπόν σταδιακά έπρεπε να αντιγραφούν. Πέρασαν λοιπόν από πάρα πολλές αντιγραφές. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα της φιλοσοφίας και θα έρθουμε τώρα στα αρχαία κτίσματα και να δούμε πώς διασώθηκαν, μετά όμως το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μας. Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, θα σας υπενθυμίσω τα τηλέφωνά μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες, ερωτήσεις ή και να θέσετε και εσείς τις δικές σας σκέψεις πολλές φορές να τις μοιραστούμε. 2313 022 040 το τηλέφωνο μας ή στο radio@eoelas.org είναι το email μας ή στο Facebook στη σελίδα μας ο Λόγος Ορθοδοξίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτούς τους τρεις τρόπους μαζί μας. Και αφού είδαμε λοιπόν ότι όλη την κληρονομιά, την συγγραφική, την έχουν διασώσει οι πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως οι μοναχοί, έτσι, οι μοναχοί. Στα μοναστήρια υπήρχαν τα αντιγραφεία, οι ταχυγράφοι, όπου καθόταν ένας μοναχός, έβαζε άλλους 5 απέναντί του, και τους υπαγόρευε το κείμενο και αυτοί οι 5 ταχυγράφοι αντέγραφαν τα κείμενα που τους υπαγόρευε προφορικά και έτσι με αυτόν τον τρόπο ένας υπαγόρευε και γινόταν 5 αντίγραφα και έτσι γινόταν αυτό κάθε μέρα, γιατί όλος αυτός ο όγκος για να σωθεί από την αρχαία γραμματεία μέχρι την χριστιανική εποχή δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διασωθούν αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν διασώθηκε, όπως είπαμε, η γραμματεία. Θα έρθω τώρα όμως στα μνημεία, στα αρχαία μνημεία. Τα αρχαία μνημεία μας συκοφαντούν οι νέοι ειδωλολάτρες ότι τα σπάσαμε, τα καταστρέψαμε, τα γκρεμίσαμε και κάναμε διάφορα άλλα πράγματα. Πρώτα θέλω να σας πω ότι πρέπει να απολογηθούν οι νέοι ειδωλολάτρες, εάν εμείς πρέπει να απολογηθούμε για το αν κάποιοι χριστιανοί σπάσαν κανένα ναό, πρέπει να απολογηθούν για τα εκατομμύρια των μαρτύρων που στείλανε στις αρένες, που βασανίσανε, που σκοτώσανε. Για όλα αυτά τα μαρτύρια για που υπέστησαν οι χριστιανοί θα απολογηθούν αυτοί ή έρχονται και μας κουνάνε το δάχτυλο, εκεί κάπου γκρεμίσατε ένα ναό και κάτι έγινε, να το πω και έτσι. Και κάτι έγινε, που δεν έγινε, αλλά τέλος πάντων. Εσείς, κύριοι, θα απολογηθείτε ποτέ για όλους αυτούς τους χριστιανούς που στείλατε βορρά των θηρίων, που τους στείλατε στην πυρά, που τους αποκεφαλίσατε, που τους κατακρεουργήσατε, που τους κρεμάσατε, που τους σταυρώσατε, που τους θάψατε ζωντανούς. Θα απολογηθείτε ποτέ? Πρέπει εμείς συνέχεια να απολογούμαστε για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εσείς δεν θα απολογηθείτε ποτέ για τίποτα? Να λοιπόν, από αυτή την εκπομπή πρέπει να απολογηθείτε και μετά θα απολογηθούμε, να δούμε κι εμείς, και αυτή η εκπομπή ουσιαστικά έχει και αυτόν τον ρόλο,
να υπερασπίσει αυτές τις συκοφαντίες των νεοειδωλατρών. Τώρα, όταν επί 3,5 αιώνες από την, δηλαδή από το, από την Ανάσταση του Χριστού και μετά ουσιαστικά αρχίζει το κυνηγητό των χριστιανών και τελειώνει, τελειώνει ας πούμε με, την, με το διάταγμα των Μεδιολάνων από το Μέγα Κωνσταντίνο 323, δηλαδή 300 και χρόνια διωγμών, είναι λογικό κάποιοι χριστιανοί να θελήσουν να πάρουν τη ρεβάνση. Όχι άμεσα, γιατί όταν το διάταγμα των Μεδιολάνων δεν, ουσιαστικά είναι ένα διάταγμα ανεξιθρησκείας. Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Δεν εγκαθιστά επίσημη θρησκεία του κράτους του, του χριστιανισμού. Είναι ένα διάταγμα ανεξιθρησκείας. Ό,τι μπορεί ο καθένας να λατρεύει ό,τι θέλει. Αλλά ακόμα οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες είναι περίπου μισή-μισή, είναι αν 60% χριστιανοί, 40% ειδωλολάτρες. Δηλαδή διηρημένη είναι ο πληθυσμός της αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν είναι λογικό, βγαίνοντας όμως από αυτή τη ρεβάνς, να ζητήσουν μια εκδίκηση να πάρουν οι χριστιανοί. Παρ' όλα αυτά όμως, όχι ότι δεν υπήρξαν τάσεις εκδικητικές, αλλά σε μια αχανή αυτοκρατορία όλων αυτών των ανθρώπων που του σκότωσε τη μάνα του, που του σκότωσε ο πατέρα που άφησε ορφανά παιδιά ή σκότωσε στα παιδιά κάποιου, δεν θα θελήσει να πάρει με κάποιο τρόπο μια εκδίκηση, όσο πιστό και να είναι. Μα όσο πιστό και να είναι, δεν θα θελήσει να πάρει μια εκδίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως, προσέξτε, 306, είπαμε, το διάταγμα των Μεδιολάνων είναι 323, τότε απελευθερώνονται οι χριστιανοί. Παρ' όλα αυτά, το 306, κάποιοι χριστιανοί τι κάνανε, επειδή ξέραν ότι θα τους πάνε που θα τους πάνε στα μαρτύρια, βγαίναν δημόσια και σπάζαν μια πρωτομή, παραδείγματος χάρη ενός Θεού. Αυτό, ξέρετε, θα με πάνε που θα με πάνε στα μαρτύρια, ας σπάσω και μια πρωτομή, μια και καλή να με στείλουν στα θηρία. Αυτό έγινε μια σύνοδος το 306, προσέξτε, πολύ πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 306 έγινε η σύνοδος της Ελβίρα, όπου στον 60ο κανόνα αποφάσισε ότι κάθε χριστιανός που καταδικαζόταν σε θάνατο από τους Ρωμαίους επειδή έσπασε αγάλματα δεν θα καταγράφεται ως μάρτυρας. Άρα λοιπόν κόβει τη διάθεση των χριστιανών που θέλουν να μαρτυρήσουν για να σπάσουν αγάλματα. Λέει, δεν θα είστε μάρτυρες. Πολύ αργότερα τώρα, 5ο αιώνα, η Σύνοδος της Καρθαγένης το 419 επιφόρτωσε τους επισκόπους, η Σύνοδος ολόκληρη της Καρθαγένης, έτσι, να γκρεμίσει μικρά ναίδρια που είχαν χτιστεί πρόχειρα πάνω σε αρχαίους ναούς, προκειμένου να μην βανδαλιστούν οι ναοί. Εδώ πρέπει να σας πω όμως τώρα και ένα άλλο θέμα. Εμείς σήμερα τα κοιτάμε ότι έχουν μια πολιτιστική αξία, αρχαιολογική αξία και τον τουρισμό και όλα αυτά εδώ. Για την εποχή τους δεν είχαν ούτε μία μα ούτε μία αξία. Να σας θυμίσω, η γιαγιά μου, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούσε αργαλιό και όταν κάποια στιγμή ήρθαν τα βιομηχανικά όλα αυτά εδώ και τους ελευθέρωσαν τα χέρια, τους πήραν τους αργαλιούς και τους κάψανε. Σήμερα έρχονται και λένε η διάσωση των αργαλιών και είναι λίγη και μείναν λίγοι στην Ελλάδα. Μα για εκείνους που τους δούλευαν κάθε μέρα και τυρανιότανε με τα χέρια, δεν είχαν καμιά αξία. Δεν είχαν καμιά αξία, εννοώ πολιτισμική αξία. Σήμερα όμως λέμε τα αρχαία αντικείμενα και παλιότερα, αν θυμάστε, μέχρι και τα ταψιά, τα παλιά και τέτοια που τα πετούσε ο κόσμος, τώρα έρχονται και λένε α, τα παλιά, τα ρετρό, τα vintage, να τα βρούμε και να τα και δημιουργούνται και τα παλαιοπολία που τα ψάχνεις και τα βρίσκεις και αποκτούν αξία. Στην εποχή τους δεν είχαν αξία, έτσι δεν είχαν αξία και αυτά. Και τότε, επειδή τα οικοδομικά υλικά ήταν δυσεύρυτα,
Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Άμα θες σήμερα να χτίσεις ένα σπίτι, λες στο φορτηγό, τα πιάνει ο γερανός, φέρε μου ένα φορτηγό τούβλα. Σε μια ώρα μέσα μπορεί να έχεις ένα φορτηγό τούβλα. Τα πράγματα στην αρχή εποχή δεν ήταν έτσι. Ούτε φορτηγά υπήρχαν, ούτε βιομηχανίες υπήρχαν να βγάζουν, να παράγουν τούβλα. Όλα γινόταν με τα χέρια και την κάθε πέτρα που θα απέκοπτες από το βουνό και αυτή γινόταν με τα χέρια, αλλά τα οικοδομικά υλικά ήταν δυσέβρετα. Αν λοιπόν εγκαταλειπόταν ένας ναός, ήταν πολύ διαδεδομένο, όχι από τους χριστιανούς, και πρώτου χριστιανισμού, να πάνε να πάρουν τα υλικά αυτά και να τα επαναχρησιμοποιήσουν. Δηλαδή ήταν, τα υλικά αυτά ήταν επαναχρησιμοποιούμενα. Γι' αυτό βλέπουμε σε αρχαία τείχη, προχριστού σας μιλάω τώρα, να έχουν μεταφερθεί ακόμα και βάσεις από αγάλματα και κομμάτια από αρχαίους ναούς και να έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανέγερση τυχών. Προχριστού μιλάω τώρα. Άρα βλέπετε, τα υλικά ήταν επαναχρησιμοποιούμενα. Δεν τα χρησιμοποιούσες μια φορά, τα γκρέμιζες, τα πετούσες. Και ένας ναός όταν εγκαταλειπότανε, πάνω στη θέση του χτιζόταν ένας άλλος ναός, ή, και θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, θα τα ξεδιπλώσουμε. Θα σας τα πω όλα αυτά. Θα τα δούμε δηλαδή. Ή να χτιστεί ένας άλλος ναός, ή ακόμα μετέπειτα να μετατραπεί σταδιακά και σε χριστιανικό ναό. Μα λογικό είναι. Παραδείγματος χάρη, είμαστε σε μια πόλη, είμαστε ιδωλολάτρες, ασπαζόμαστε τον χριστιανισμό, εγκαταλείπουμε τον αρχαίο τον ναό. Τι θα του κάνουμε τον αρχαίο τον ναό, αφού θέλουμε ένα ναό να χτίσουμε? Άρα στον παλιό ναό τον ιδωλατρικό θα το μετατρέψουμε σε χριστιανικό. Αυτή είναι η απόφαση της πόλεως ήταν. Δεν μπορούν να κατηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι τότε γιατί χρησιμοποίησαν κάποιους αρχαίους ναούς, και αυτό έγινε σε πολύ περιορισμένη κλίμακα. Γι' αυτό και διασώθηκε όλη αυτή η κληρονομιά. Αν έχουμε τόσο αρχαία σήμερα στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Μικρά Ασία και σε άλλες και σε άλλες και σε άλλες περιοχές, γιατί τα σεβάστηκαν οι χριστιανοί και τα διατήρησαν οι χριστιανοί? Λοιπόν, ότι υπήρξαν εσφαλμένες περιπτώσεις κάποιων μοναχών ή κάποιων επισκόπων ή ακόμα και πιστών, αυτό δεν αντιλέγω, συνέβησαν. Αλλά ας μου βρούνε μία ομάδα, ένας πληθυσμός, ο οποίος είναι αμιγός, χωρίς παρεκτροπές. Τώρα, σε αυτόν τον μεγάλο χριστιανικό πληθυσμό που μετά τον 4ο, 5ο, 6ο αιώνα γίνεται αμιγής χριστιανικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρόλα αυτά ελάχιστες είναι οι ζημιές που συνέβησαν στα αρχαία. Εκείνο που είναι σημαντικό όμως να πούμε, ουδέποτε η Εκκλησία, η επίσημα συλλογικά όργανα, δηλαδή επίσημα η Εκκλησία, να πει θα καταστρέψουμε τους αρχαίους ναούς. Πουθενά. Αντιθέτως, σας είπα, διασώζονται με συνόδους τα αρχαία. Ο Ιερός Χρυσόστομος τώρα θεωρεί καύχημα των χριστιανών ότι πολλά εθνικά βιβλία τα έσωσαν από τον αφανισμό οι ίδιοι. Και λέει, οι χριστιανοί δεν είναι σωστό να καταστρέφουν την πλάνη με τον εξαναγκασμό και τη βία. Δηλαδή είχαν πλανεμένα κείμενα οι ιδωλολάτρες. Με τη βία δεν θα τα καταστρέψουμε, αλλά θα απεργαζόμαστε τη σωτηρία των ανθρώπων με την πειθό, τον λόγο και την ηπιότητα. Δηλαδή, παρόλο που διαφωνούμε με τα κείμενα, θα τα διασώσουμε τα κείμενα και εμείς παρόλα αυτά θα διδάξουμε το σωστό. Άρα λοιπόν, αν ξέρουν 5 πράγματα οι νεοειδωλολάτρες για τους αρχαίους προγόνους, το οφείλουν σε αυτούς τους Αγίους που το διασώσανε. Επίσης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σε ένα λόγο του κατά Ιουλιανού, ο Ιουλιανός, ξέρετε, ήτανε μετά το Μέγα Κωνσταντίνο και θέλησε να επαναφέρει την ιδωλολατρία ως επίσημη θρησκεία και να απαγορέψει τον χριστιανισμό. Δηλαδή ουσιαστικά καταστρατηγούσε το διάταγμα των Μεδιολάνων. Σε ένα λόγο του ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κατά Ιουλιανού, με τον οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιουλιανός ο Αυτοκράτορας ήταν και συμμαθητές στην Αθήνα, γράφει
για την αποτυχία των παγανιστών να διώξουν τους χριστιανούς. Ας μη χρησιμοποιήσουμε τώρα την ευκαιρία, γιατί προσπάθησε με διωγμούς ο Ιουλιανός να επιβάλλει ξανά την ιδωλατρία, αλλά πέτυχε και επικράτησαν στο τέλος οι χριστιανοί. Όχι με τη βία, όχι με τη βία, προσέξτε, γιατί ο κόσμος ήθελε να είναι χριστιανός. Λοιπόν, και λέει, ας μην χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία με απληστία, ας μην απολαύσουμε με ειδονή την εξουσία, ας μην γίνουμε πικροί σε εκείνους που μας αδίκησαν. Δηλαδή μας αδίκησαν, ας τους συγχωρήσουμε, κατά πώς είπε ο Χριστός, άφεσ αυτή σου γαρίδα της ποιούση. Ας μην κάνουμε αυτά τα οποία καταδικάσαμε, αφού εμείς καταδικάζαμε τους γιωγμούς και τα κυνηγητά που μας κάνανε, δεν θα τα κάνουμε κι εμείς αυτά. Αλλά αφού απολαύσουμε, λέει, τη μεταβολή, όσο για να αποφύγουμε τα δεινά, να σταματήσουν δηλαδή οι διωγμοί, ας μισήσουμε ότι έχει σχέση με αντεκδίκηση. Ας μη θέλουμε λοιπόν να αναμετρηθούμε στην οργή. Βλέπετε τι γράφουν οι πατέρες οι δικοί μας και τι γράφαν οι αρχαίοι ή οι νεοειδωλολάτρες που όλους τους χριστιανούς εμάς θέλουν να μας ρίξουν στην πυρά. Ας μην αναμετρηθούμε με οργή. Ας μισήσουμε την αντεκδίκηση. Αυτά λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ουσιαστικά προτρέπει να κάνουν το καλό παρά το κακό. Και συνεχίζουμε με το λόγο του Αγίου Γρηγόριου Θεολόγου. Είμαστε 5ο αιώνα τώρα, έτσι, γιατί ήρθε και μια απορία αν υπήρχε εκτίμηση για τα αρχαία κείμενα του 5ου αιώνα. Όλο αυτό το κλίμα του 4ου και του 5ου αιώνος είναι να αναδείξουν όλο αυτό το πνεύμα, το πολιτιστικό πνεύμα, και να σταθούν πάνω από τα πράγματα. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει, ας γίνουμε κατά τούτο ανώτεροι και υψηλότεροι από εκείνους που μας αδίκησαν, δηλαδή να σταθούμε πάνω από αυτούς που μας αδίκησαν. Ας δείξουμε τι διδάσκουν σε εκείνους οι δαίμονες και με τι εκπαιδεύει εμάς ο Χριστός. Δηλαδή να δείξουμε τη διαφορά, ρε παιδί μου, των δαιμόνων και του Χριστού, των δαιμόνων και της ορθής πίστεως, της εξαποκαλύψεως πίστεως μας. Ο δαίμονας τους έβαζε και μας σκοτώνανε. Εμείς λοιπόν μας βάζει ο Χριστός να τους συγχωρήσουμε και να τους αγαπήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν κατά Ιουλιανού που είχε γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα να δούμε, πάμε τώρα στο διάταγμα του Μεγάλου Θεοδοσίου 391-393, όπου συκοφαντούν τον Θεοδόσιο το Μεγάλο, που λένε ότι έκλεισε τους αρχαίους ναούς. Όταν έκλεισε την Ακαδημία ο Μέγας Θεοδόσιος, ήταν ένας μαθητής. Ας μου πούν οι νεοειδωλολάτρες, εάν υπάρχει ένας μαθητής, αν θα κρατήσουν κάπου ένα σχολείο. Ναι, ένας μαθητής ήταν. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Όταν έκλεισε λοιπόν την φιλοσοφική σχολή της Ακαδημίας ο Μέγας Θεοδόσιος, υπήρχε ένας μαθητής και το ξέρουμε από τους ίδιους τους ειδωλάτρες συγγραφείς, όπου οδύρονται και κλαίνε και λένε, τα ιερά μας εγκαταλείφθηκαν, χορτάριασαν, κανείς δεν τα πλησιάζει. Αντιθέτως λένε, οι εκκλησίες των χριστιανών ανθούν και πολλαπλασιάζονται και γεμίζουν κόσμο και τα ιεράματα δικά μας εγκαταλείφθηκαν. Το διάταγμα λοιπόν αυτό το 391 του Μεγάλου Θεοδοσίου αναφέρει απαγόρευση λατρείας σε αρχαία ιερά και την είσοδο στους ναούς. Δεν μιλάει για καταστροφή, έτσι, προσέξτε, το χρησιμοποιούν αυτό το διάταγμα για να πούνε οι ιδωλάτες, να ο Μέγας Θεοδόσιος
που κακή κακός το λέτε Μέγα, απαγορεύει ή κατέστρεψε τους ναούς. Ο Μέγας Θεοδόσιος, επίσης πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό, απαγορεύει την είσοδο των χριστιανών σε αρχαίους ναούς, γιατί το θεωρεί ασυμβίβαστο. Και δεν εννοώ να μπουνε να δούνε πως ήταν, ξέρω εγώ, οι αρχαίοι ναοί των παππούδων τους. Δηλαδή κάποιοι χριστιανοί να συμμετέχουν σε λατρείες ιδωλολατρικές. Αυτό απαγορεύει στην ουσία. Και αυτό το διαστρέφουνε. Είναι σαν να λέει ή θα είστε χριστιανοί ή θα είστε ιδωλολάτρες. Πάμε λοιπόν τώρα στα μεγάλα κέντρα της αρχαίας Ελλάδος και όχι μόνο της αρχαίας Ελλάδος και της ευρύτερης ελληνιστικής περιοχής, όπου επικράτησαν οι Έλληνες και όπου έχουμε αρχαία ιερά. Αλλά κυρίως τα αρχαία, τα κέντρα της αρχαίας λατρείας, όπως είναι η Δελφή, η Ολυμπία, η Δωδόνη, η Αθήνα, ανασκαφικά τώρα, δεν φαίνεται πουθενά να έπαθαν ζημίες από το ανθρώπινο χέρι. Από ανθρώπινο χέρι τώρα μιλάω, έτσι. Και για να σκεφτούμε λίγο ένα απλό συλλογισμό. Αυτός είναι συλλογισμός απλός. Τι συμβόλιζε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα σε όλο τον κόσμο? Ποιο ήταν το σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος? Ο Παρθενώνας. Αν οι χριστιανοί ήθελαν να γκρεμίσουν ναούς, τι θα έκαναν? Θα πήγαιναν στα πάνω, στα κορφοβούνια, στα βουνά να ψάξουν τι ιεροί να υπήρχαν και να γκρεμίσουν εκείνους, ή θα πήγαιναν κατευθείαν μπαμ να γκρεμίσουν τον Παρθενώνα? Αντιθέτως, ο Παρθενώνας διασώθηκε ακέραιος από τους χριστιανούς. Αν έχει ζημιές, προσέξτε, δεν από τους χριστιανούς. Μέχρι το 1821 είχε διασωθεί αρκετά ο Βράχος Ακροπόλεως. Μετά γίνονται ζημίες. Μετά γίνονται ζημίες από τους Τούρκους που πάνε και οχυρώνονται μέσα στον Παρθενώνα, οχυρώνονται στην Ακρόπολη και αντιστέκονται στους Έλληνες που πήγαν να απελευθερώσουν. Και τώρα θέλω να έρθω, άλμα ιστορικό θα κάνω πάλι. Ναι, άλμα ιστορικό θα κάνω πάλι, αλλά λίγο να ξυπνήσω τις συνειδήσεις μας για να δούμε το πνεύμα το ελληνικό, ρε παιδί μου, αυτό το πνεύμα το πραγματικά όμως που το διαποτισμένο από το χριστιανισμό. Κάποια στιγμή είδαν οι Έλληνες ότι οι Τούρκοι χαλούσανε τις κολόνες του Παρθενώνα και σταματάνε τον πόλεμο και τους ρωτάνε γιατί γκρεμίζετε τις κολόνες του Παρθενώνα, ενώ τους πολιορκούσαν έτσι. Και λέει, μέσα έχει χυπτό μολύβι και επειδή ξεμείναμε από πυρομαχικά, παίρνουμε το μολύβι που υπήρχε, γιατί ξέρετε οι κολόνες του Παρθενώνα έχουν μία τρύπα στο κέντρο και έχουν χυτό μολύβι μέσα για να τις κρατάει και ελαστικές και ακίνητες. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν μία σαν έλασμα να λειτουργούν οι κολόνες ελίωτε, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ένα σαν πύρος μέσα να μην φεύγουν. Και τις σπάναν τις κολόνες και παίρναν από μέσα το μολύβι. Και τότε κάνουν οι Έλληνες, οι μαχητές του 1821, αυτούς που τους αποκόλεψαν γύφτους και αγράμματους και ξεβράκωτους, τους λένε, θα σας δίνουμε σφαίρες να πολεμάτε, μην καταστρέφετε τον Παρθενώνα. Αυτά ήταν τα χριστιανά παλικάρια που δίναν στον εχθρό σφαίρες να τους πολεμάει και να τους σκοτώνει μόνο και μόνο για να διασώσουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αυτοί ήταν οι χριστιανοί Έλληνες. Αυτοί είναι οι πατριώτες Έλληνες. Θα δούμε πολλά τέτοια. Θα δούμε πολλά τέτοια όπως θα ξεδιπλώνουμε διάφορα γεγονότα, τα ιστορικά θα δούμε. Έτσι λοιπόν έχουμε η Δελφή, η Ολυμπία, η Δωδόνη, όλα τα ιερά των Αθηνών, στήλους του Ολυμπίου Διός, όλα αυτά μας σώζονται. Τίποτα δεν έπαθε. Το Θυσίο, ο ναός του Ηφαίστου,
και του Ιησού. Και τώρα ερχόμαστε στο Μέγα Θεοδόσιο, ο οποίος επιτρέπει πλέον τους εγκαταλειμμένους ναούς να τους μετατρέψουν σε χριστιανικούς ναούς. Ουσιαστικά αλλάζουν χρήση. Δεν καταστρέφονται, αλλάζουν χρήση. Έτσι λοιπόν με το Θεοδοσιανό κώδικα επιτρέπεται στους χριστιανούς να μετατρέπουν τους αρχαίους ναούς σε χριστιανικούς. Και με αυτόν τον τρόπο συντηρούνται, αναστηλώνονται οι αρχαίοι εγκαταλειμμένοι ναοί, γιατί έπρεπε να ξαναμπούν σε χρήση εφόσον είχαν εγκαταληθεί από τους ιδωλάτρες, και αρχίζει σταδιακά η συντήρηση πλέον των αρχαίων ναών. Έτσι λοιπόν, τι λέει αυτός ο Θεοδοσιανός κώδικας? Με την έγκριση του Δημοσίου Συμβουλίου διατάσσομαι οι ναοί που προηγουμένως σύχναζαν τα πλήθη και που βρίσκονται ακόμα σε δημόσια χρήση θα παραμείνουν ανοιχτοί. Έτσι θα μπορούν τα πλήθη γηγενών και επισκεπτών να βλέπουν τον ναό. Η αξία των αγαλμάτων που βρίσκεται μέσα στους ναούς θα υπολογίζεται με βάση τη αισθητική τους και όχι το ιερό τους χαρακτήρα. Δηλαδή, και όσοι δεν θα μετατραπούν σε ναούς θα μείνουν εκεί και τα αγάλματα για να βλέπουν την αισθητική τους πλέον. Δηλαδή, όσοι θα μετατραπούν σε ναούς, αρχαίοι ναοί, θα μετατραπούν, και όσοι δεν θα μετατραπούν θα μείνουν και θα διασωθούν όσοι έχουν. Έτσι λοιπόν κάναμε ένα μικρό ταξίδι τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Είδαμε ότι διασώσαν οι αρχαίοι συγγραφείς, οι χριστιανοί συγγραφείς, τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα, και φτάσαμε περίπου μέχρι 4ο-5ο αιώνα για να δούμε την αλλαγή χρήσεως των ναών και πώς αυτοί διασώθηκαν, είτε με συνοδικές αποφάσεις είτε με μετατροπή τους σε χριστιανικούς ναούς. Έτσι σε χριστιανικό ναό θα μετατραπεί και ο Παρθενώνας, ο οποίος επειδή θα μετατραπεί σε ναό θα συντηρηθεί και δεν θα καταστραφεί, δεν θα βαδαλιστεί από κανέναν. Και γι' αυτό σας είπα, μέχρι το τέλος, τα τελευταία χρόνια, την νεότερη ιστορία δηλαδή, και αν δεν πάθαινε ζημιές από τους βομβαρδισμούς των Τούρκων, ο Παρθενώνας θα ήταν αλόβητος. Αυτά για σήμερα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, αν Θεού θέλοντος βγούμε με εκπομπή από την Κυριακή την ώρα του συλλαλητηρίου, θα πούμε άλλα πράγματα εκεί πέρα, γύρω από την ιστορία μας, γύρω από τη Μακεδονία μας, γύρω από την πατρίδα μας. Σας καληνυχτώ, καλό βράδυ να έχετε, Θεού θέλοντος πάλι μαζί ή την Κυριακή ή την άλλη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.